Τι ώρα πάμε στην εκκλησία το Σάββατο τη νύχτα? Όποτε μου είπα να μου. Όποτε μου είπα να μου να πάω. Δεν και πάω ποτέ μόνος μου. Μόνο με μάνα μου ή με κανένα. Αν του πει ώρα 9 να πάει να πιω σκάμνη να πάει. Να πάει να κράξεις θέση. Καλησπέρα σας, ήρθαμε εδώ μες τη Λεμεσό στον όμορφο μας Μόλο. Θα ρωτήσουμε ερωτήσεις σήμερα για το Πάσχα. Φλαούνες με σταφίδα ή χωρίς σταφίδα? Πάμε να ρωτήσουμε τον κόσμο. Το Πάσχα τρώεις φλαούνες με σταφίδες ή χωρίς? Χωρίς. Με σταφίδες. Χωρίς, ξεκάθαρα. Δεν πρέπει να βάλεις πέρα. Διάζουν το γλυζί, είναι ωραίο. Εγώ νομίζω δεν πάσει, γκράν με τις. Δεν πάσει ρε. Νομίζω δεν πάσει. Δεν είναι εντάξει. Αλλά παραπάνω προτιμούς. Εσύ αφού πάντου πουλούντα. Χωρίς. Εν δική μας του τι. Χωρίς. Με σταφίδες. Με σταφίδες. Δεν ξέρω, είναι ωραίες φλαούνες, αλλά οι σταφίδες διούν και το λίγο το έξτρα. Χωρίς σταφίδα, αλλά σέβομαι τη σταφίδα γιατί είναι παραδοσιακή. Αλλά αρέσκεις η σταφίδα δηλαδή μέσα? Όχι, δεν θέλω σταφίδα. Σταφίδες φυσικά πάντα, σταφίδες. Πιο γλυκιά σίγουρα φλαούνα. Γιατί, πιο γλυκιά. Πιο γλυκιά, ναι, αρέσκει μου να έχεις την τυγές συντής. Να γεμώνει τα στόμα σου, να γλυκανίσκεις. Τρώεις το αυκό μετά το τσουγκρίσμα? Εννοείται. Τιόν που γεμάτο έτσι με κότσινο και κάποιες φορές μόλις το σπάσεις έχει και μέσα το κότσινο. Φίλε, εμένα είναι μέχαρα, είναι πρωτεΐνη. Τρώει τα και τους άλλους. Ναι. Αν δεν τα θέλω τρώω εγώ. Που τσουγκράτε το αυκόν, τρώτε το μετά. Αυκόλα. Σπαρία. Με αλάτι πάντα. Ναι, το πρώτο μπορεί να φάμε, τα υπόλοιπα μην σκουτζαμε. Φίλε, τρώμε. Ένας, δύο, τρία, να τα φάμε. Έχει και γίνει το κότσινο μέσα του αυκού μόλις το καθαρίσεις. Έχει εδώ, ναι. Κάμνει το πιο γλύο. Ναι, εννοείται. Εστω για μάνα έχει γίνει το κοτσίνο μέσα το χρώμα. Δεν πειράζει, μια χαρά είναι με χρώμα. Έτσι διά του και μια γεύση, έτσι διαφορετική που το συνηθισμένο το αυγό που τρώμε κάθε. Δεν το τρώω. Μια μαρτία όντως. Γιατί δεν το τρώεις? Φίλε, ξέρω, σκέφτομαι ότι το αυγό μπορεί να είναι δύο μέρες και με ποκάμας είναι και... Έχει γίνει το κοτσίνο μέσα. Πρέπει να πω πολλά για το φάω, που λέω δύσκολο στο Πασχάλι κοντραβίζει να πειράσεις πολλά. Έχει τα πάντα, οπότε ναι. Κάποια συνηθισμένη ατάκα που πάντα είναι να ακούσεις στο τραπέζι. Όσο είμαστε πιο μητσίς, γίνανε κανένα έβρισκαν τα κουρούα. Σε έναν πουλάλης ας πούμε. Κοτσινίζεις και άλλοι. Ζες το, τίποτε. Λαλή σου, μεγάλωσε. Έτσι πράγματα, ναι. Μπορεί να παντρευτείς. Και τι απάντα τσάμε? Θεωρώ που είναι άλλοι. Και καταλαβαίνουν ότι τους παίρνει? Όχι, καταλαβαίνουν, πρέπει να ρωτήσει κάποιος άλλος ξανά την ίδια ερώτηση. Κάνει το. Συνέχεια. COVID. COVID, τα μέτρα, να μην υπάρχει πίντσο και λούν εμπειρές, ξέρεις, ο καθένας γίνεται έτσι πολιτικός, γίνεται... Παίρνουν και εμπειρίες, ό,τι και εγώ που κάνω στρατό, ναι, τον καιρό μου εμένα, ξέρω εγώ. Ο Χριστός Ανέστη, σίγουρα που συγκρούζουμε τα αυγά. Πάντα να κάνουμε και το cheer, εντάξει, δεν μου να σου πω, πάντα να έχει το θείο μου να σύρει την μαλαγεία, δηλαδή, ας πούμε την πονάτη. Έναν η μάνα, ας πούμε, και ο κύρις σου και να σε κάνει, ας πούμε, να ντραπείς, ως που έμπαει, δηλαδή, δεν ξέρω τα κουβέντα να τούτε, αλλά πάντα πρέπει κάτι προσωπικό, με κοπέλα, ας πούμε. Ναι, ή που κάθεται η νεολαία, αυτή γίνωστα. Ναι, ξαρφούκια, ξέρω εγώ, να έρθει για μένα παίξει και γίνω νέος, ξέρω εγώ, να κάνει τα δικά του. Τι ώρα πάτε εκκλησία το Σάββατο τη νύχτα? Κάτε σε 11.30 για μένα. Άρα στο πάρα. Ναι, τσακ. Ναι, στο τσακ, ναι. Πριν τις 10 και μιλήσκω... Μιλήσκω στο τέλος, στέγια. Εμείς πάνω η ώρα 10.30. Ναι, 11. Που λέω, αλήθεια, μιλήσκω μετά τις 12. Άρα κατά τις 12 παράπαγω. Θα είπα στο 95. Εμα μιλήσκω κάτι και παράταση. Λίγο πριν το τέλος. Στο 95, ας πούμε. Στο 95. Την παράταση. Ήρθα και εγώ με τη λαμπάδα μου. Όποτε μου είπα να πάω, δεν και πάω ποτέ μόνος μου, μόνο με μάνα μου ή με κανένα. Αν του πει ώρα 9 να πάει να πιω σκάμνη να πάει. Να πάει να κράξεις θέση σε με μάνα μου για μένα. Μια για μέσα στη αρτή δική μας λαλούς και ξέρω εγώ. Δηλαδή πιένεις ας πούμε και κρατάς τρεις αυτής άλλης σου επέκομαι και πιένετε παράτσι να με. Έχετε παππού και με γιαγιά, γιο μου κρασμένη ξέρω παππού συγγνώμη αλλά καρτερώ το ένα το άλλο. Καρτερώ το παππού μου και τη γιαγιά μου να έρθουν να κάτσουν. Πώς είσαι με? 12. 12, σωστό. 12.
12. Σίγουρα, 13. 12. Στο σύνολο. Ναι. 12. Σίγουρα. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Μπράβο. 12. 12. Σίγουρα. 12 που είναι. Εγώ πιστεύω ότι 12 που είναι. Εγώ αλλά είμαι σίγουρο. Είμαι σίγουρο. Τι είναι. Είχε ακόμα ένα 13. Εγώ νομίζω 12. Άρα κρατούμε το 12. Νομίζω ένα έξτρα έτσι. Μπαλαντέ. Σωστό 12. Γνωρίζουμε ποιο σε πρόδωσε από του 12 μαθητέ στον Χριστό. Ο Ιούδα. Ο Ιούδα. Ο Ιούδα. Ο Ιούδα. Ο Ιούδα. Ο Ιούδα. Εντάξει, είπαμε. Γνωρίζουμε κανένα φίλο που κάνουμε τον Ιούδα. Σταυρώνουμε το. Στην Λαμπρατζάν και καυκούμε το, ξέρω εγώ. Στην Λαμπρατζάν, ρε. Βάλουν το μπάσο σταυρών και καυκούν το λαφού, ρε. Στην Λαμπρατζάν. Τα παλούκι, κορέ. Εξαρτάται που είμαι που είσαι, ναι. Φίλε, εγώ είμαι παφίτης, δεν ξέρω. Α, είσαι παφίτης, είσαστε παφίτες. Ω, έλεγε με σανίτου. Ήπρε στον παφίτη να κάνει. Γνωρίζουμε ποια μέρα της μεγάλης εβδομάδας γίνεται η περιφορά του επιταφείου. Δεν έχω ιδέα. Παρασκευή. Παρασκευή σήμερα. Παρασκευή. Παρασκευή. Να πάμε. Να δούμε τον κύριο μάτσο εμείς. Στο 95. Και πού να σύφκουν όλοι να περάσουν που κάτω να δω και εσύ. Να πάμε, να πάμε. Να πείσω πίρταμε. Να πει ο πάτερ καλώς τον. Να δώσουμε και ένα μήνυμα για το Πάσχα που να παίζει ο κόσμος, που μείνει οικογενειακά. Τι μήνυμα είναι να τους έδιουσες. Καλό Πάσχα, να περάσει καλά ο κόσμος με τις οικογένειες τους, υγεία και ευτυχία πάνω απ' όλα. Καλές γιορτές κοπίκι, καλή Ανάσταση, πάντα με υγεία και χαρά, με την οικογένεια μας όλοι. Καλό Πάσχα. Καλό, α, ένα μήνυμα, καλή Ανάσταση. Μπράβο. Καλό Πάσχα, και με υγεία. Αυτά. Να φκείτε πάνω στα χωρικά τη Δευτέρα. Παιχνίδια. Δεν να παίξεις εσύ, εγώ να παίξω. Εγώ ναι. Πάει να βρούμε έτσι και ο τρίτος να παίξουμε σαν κουλόδρο, μοιάζαμε. Πάμε. Τώρα, χάρτ. Αλλά πλέον σταματήσαμε έτσι. Πρέπει να φέρετε σακούλες τώρα, θα πρέπει να παίζαμε. Ναι, και άλλο διαγωνισμό, και δούμε κάτι τώρα. Μπράβο. Παφλάκια ο πρώτος που πάμε. Χριστός Ανέστη, εκ των προτέρων. Και φάτε πολύ φαΐ. Να σπάσετε. Να σπάσετε. Να'τε, ευχαριστούμε πάρα πολλά.